was a reception area, everything we met. You and he's there. They're formulas and I didn't know at the time. I knew he'd been involved in the food. But I forget what he talked about, but he was very animated and very alive. His eyes sparkled. I thought he was a rat. I told Peter, this guy's going to be a rat. I said, no, he's not. But he's very involved, but he's doing well. Smart guy. But that was the first meeting with him. Στενές επαφές με τον Ιαννίδη έχει και ο αμφιλεγόμενος πράκτορας Γκάς Σταυρακότος. Η επαφή τους γινόταν μέσα από τον διοικητή το ΛΟΚ Αλέξανδρο Γιάννακα, με αφορμή το σχέδιο Κόκκινη Προβιά. Ο Γιάννακας ήταν συμμαθητής και φίλος του Ιαννίδη. Ήταν ο υπεύθυνος του επιτελείου για το σχέδιο Προβιά. Εκεί λοιπόν είχε επαφές τον Σταυρακότο και αποτελούσε τρόπον την εκτιμώ τον διαμεσολαβητή, τον αγγελιαφόρο τροποντινά. Αν ήθελε ο ένας, το μετέφερε στον άλλον κτλ. Να ρωτήσω, η Προβιά τι ήταν ακριβώς? Η Προβιά ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχαν και σε άλλες χώρες από ό,τι ξέρω οι Αμερικανοί. Οι καταδρομείς είχαν ορισμένα σημεία τα οποία είχαν χαρτογραφήσει τοπογραφικά σε περίπτωση καταλήψεως της χώρας να έχουν εξοπλισμό για αντίδραση, να βγουν δηλαδή στο βουνό και να αντιδράσουν οι ομάδες. Και μέσα εκεί είχαν εφόδια, δηλαδή κονσέρβες, είχαν φακούς, οπλισμό, πυρομαχικά. Και το σχέδιο αυτό το έλεγχε μια υπηρεσία από το ΓΕΣ, πήγαιναν τα ανανέωναν αυτά κτλ. Στο παρασκήνιο, τα γρανάζια της ανατροπής του Παπαδόπουλου έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση. Οι ηθήνοντες της Χούντας προτιμούν, αντί να μιλούν απευθείας με τον πρέσβη Τάσκα, να έρχονται σε επαφή με πράκτορες CIA και ειδικά Ελληνοαμερικανούς και ειδικότερα τον Σταυρακότο. They felt they could trust him. They didn't care for the ambassador. They just bypass him and go straight to my father.